Όχι ρε Μπούζ. Τα πλάγια. Το θέατρο του παραλόγου. Γυρίσανε γύρω γύρω την μπάλα και χτυπήσανε τον Βιερίνια. Κάτω από τα πόδια σε άλλο που βαράνε. Λες να το έπαιξε. Δεν κάτω το πούμε. Σταμάτα. Ρε Φούρνε, εννοείται χαζή γυναίκα, θα σου άρεσε, θα έρθεις και μια μυαλό πια. Ποια θεωρείς χαζή γυναίκα, αγόρι μου. Θεωρείς τη Μενεγάκη χαζή. Και θεωρείς τη μάνα σου έξυπνο που έβγαλε ένα το μαλάκα. Γιο. Δηλαδή είναι η Μενεγάκη χαζή που παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο και η μάνα η δικιά σου και η κόμενα δικιά σου είναι έξυπνες. Που έχει βγάλει την έκτη δημοτικού η Μενεγάκη και παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Είναι χαζή ενώ η μάνα σου είναι έξυπνη. Ή οποιαδήποτε μάνα μας. Να πω κάτι που εδώ... Σα χλαμάρα. Τώρα από την άλλη εβδομάδα βγάλω μελομακάρονα. Φιλάδες καλά τραγουδάρι. Ο στρατιώτης Ράιαν. Μαλακίες δηλαδή. Επειδή ο παπάς ήταν μάνατζερ. Αυτό έπρεπε να το πεις αγάπης επιτσιρικάς. Μην το ήξερες. Και δεν, δεν το ξέρεις. Έλα να ζήσει ο Πόντος. Άμα. Άψιμον. Άψιμον. Φτάνει ρε. Δεν δε με λυπάσαι τόσες ώρες που δουλεύω. Βάλε κάτι απαλό πραγματικά. Απαλό, όχι απαλό, υπάρχει. Δεν μπορώ να τους ακούω αυτούς. Κάτσε. Σ' αγαπάω ρε αυτό που λέει, σ' αγαπάω πολύ. Φάσεις κατά. Αλάκα. Έχω σκοτέλι, κάτσε να δεις. Σ' αγαπάω ρε αυτό που λέει, σ' αγαπάω πολύ. Γεια σου ρε σκοτέλι. Πέρασε στο... Κάτος, Απαπαπαπαπα, το κεφάλι μου, δεν μπορώ. Λες και με συμπολίθει, τζορτανόφατσες όλες, είχε τζορτανόφατσες και συμπολίθει. Μπήκες τέτοιες. Οι άσπερ και εμέρα, πασόνι και τον ήχη, χρωστάνε όλοι. Πόντιος. Ναι, όλοι μαζί. Την πυρήμα εκεί να παίζουν εκεί φίτα, να το χτυπάνε, να το χτυπάνε το χέρι. Πάρε το ουίσκι μέχρι πάνω. Το παίρνω το ουίσκι μέχρι πάνω νερό. Νερό, ένα κάρο νερό. Ναι, μέχρι πάνω. Νόφω το ουίσκι. Ναι. Ο πιο αθόρυβος, εγκεφαλικός, οχταράτος, χαφ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άμα τα κεφαλικός δεν θα παίζεις στην Ελλάδα. Ε, μαλάκα, ναι, αυτό το μήμα. Μου και βάλε θα παίζει, τι ακούμε ρε μαλάκα, του έκανα πρόταση κάποιου φούντα να παίξει το James Bond, αλλά δεν ήξερα αγγλικά. Πάτα στο Google, Γιώργος Φούντας, James Bond. Όλο σήμερα, όχι ρε Μπάρλος, εντάξει. Ο Ρουμάνος τεχνικός ήταν. Πάντως αυτό που τι έγινε, θέλει διαιτησία για να κερδίσει τον Απόλλωνα, ο Ρουμάνος τεχνικός ήταν. Έχεις κάτι οι γυναίκες πόντιες κοντροκόλες. Θα τις πέσουμε καλύτερη. Έλα ρε! Έδια μου το τι και να είναι αυτά ρε που. Τα άκρα σου. Πάλι. Τι και να είναι αυτά, δυο φάσεις κάνανε δυο γκολ ρε. Από ένα δυνατό γκολ του Γιόνσον η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Βιερίνια. Στην προσπάθεια. Θυμάστε ρε που θυμάστε. Γεράματα. Η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν σε ανισορροπία. Πού τους φέρναν, διαγώνια. Να φέρουν το μάτι στα μέτρα τους. Τι ωραία. Γιατί να φω κατά ρε μάστορα, αφού σε αγαπώ και με αγαπάς. Έλα τώρα, άντε, δύο καράφλες είμαστε χομπλέ, άντε. Πώς κοτέλεις. Τι είπε δύο. Δύο καράφλες λέει να σήμερα. Πήγε κουρεύτηκε και είναι δυνατό ρε Παγάσα, προβλέπεις αποτυχία των δύο ελληνικών ομάδων Taylor. Και έχεις 2.400. Παρετήσου τώρα. Είναι ζαβλακωμένος κάτω. Γιατί να παρετηθώ ρε Καραγκιόζη. Γιόζης εσύ, όχι εγώ. Ο λόγος ρε. Γιατί κάνεις μέγιστη πρόβλεψη. Μέγιστη πρόβλεψη. Του τρώει στην κόντρα. Τεράστιο προγνωστικό. Έλα, ότι δεν θα πάει καλά ούτε πάω ούτε Ολυμπιακός. Σε κουραστή έχουν πει ως αλλαγή στο μάτς. Και αντί να έχεις 30.000 έχεις 2.400. 30.000. Μου τον Άρη Κίχνε θα έχει 30.000. 30.000. Τόσο βλάκας. Κόκκινος. Θέλω να δω το παιδί μου. Παιδί του εννοούσε στο καρτό το δεκάρι μάλλον. Εσύ φούρνα ρε, θα σε φτιάξω την καμπάνα. Το μήνυμα διαβάζω. Άλλη σιγάνο παπαδιά. Σιγάνο παπαδιά. Άλλη σιγάνο παπαδιά. Με τα χάσανε. Παιδιά, εγώ έχω σπασμένο. Κουτουλιά τον έδωσε. Έχω σπασμένο, δεν ξέρω. Κουτουλιά τον έδωσε. Βρες κουτουλιά. Σπασμένο έχεις. Πλάκα σε κάνω βρε Καραγκιόζη. Τώρα πήρε καμπάνε την πεμαλακή. Ναι, ναι. Βλέπω το Μιχαλή, δεν κατάλαβα, ψαλίδι έκανα. Τι ψαλίδι. Κουτουλιά, εκτός φάση έδωσε. Πέτρα ψαλίδι. Γενικός αρχηγός είναι. Ο βοηθός του Λουτσέσκου. Κάτι μου λέει,
Λέω, Γιάννης Παπαδόπουλος, κάτι μου λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα σοφαρίσει. Τα λέμε εδώ με τον Πορτατίφ και συμφωνεί και αυτό. Έδωσε κουτουλιά. Άρα σπασμένα είσαι. Έδωσε κουτουλιά.